Ξεκινήσουμε. Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Νομού Θεσσαλονίκης, Παπαεπαμινώντας Γιώργος, και ο χαρακτήρας της σημερινής κινητοποίησης ήταν για το ατύχημα το οποίο έγινε στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά στην Πόντου, όπου ήταν θανατηφόρο και από τύχη δεν θρηνήσαμε παραπάνω θύματα. Ήταν ένα ατύχημα το οποίο έχει να κάνει με με τα εξαιρετικά ωράρια εργασίας, έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας και αυτή τη στιγμή εμείς καλούμε την πολιτεία να πάρει ευθύνη όσον αφορά το έργο με μέτρα προστασίας της ζωής των ίδιων των εργαζομένων και απ' την άλλη και θέματα μισθολογικά που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή και την επιβίωση των εργαζομένων μέσα στο έργο, τα οποία δεν τηρούνται και τα μέτρα που παίρνονται είναι βορά για κέρδη μεγαλύτερα στο κατασκευαστικό κεφάλαιο. Είναι το δεύτερο θύμα αυτό που υπάρχει, που έχει εργατικό ατύχημα στο μετρό. Ναι, είναι το δεύτερο εργατικό ατύχημα στο μετρό. Κατά καιρούς υπήρχαν και κάποια, έχουμε και άλλο ατύχημα με ζητήματα φράγματος και τέτοια από συνάδελφο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζονται να υπάρχουν και ατυχήματα τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα μαθαίνουμε. Λίγο τώρα με τις παρεμβάσεις που κάνουμε, κάποιοι συνάδελφοι δειλά-δειλά μιλάνε και μας λένε το τι γίνεται. Υπάρχουν καταγγελίες συναδέλφων όπου τους βάζουν να κάνουν πράγματα έξω και πέρα από τις δυνατότητές τους. Και πιστεύουμε ότι αν δεν μεριμνήσει η πολιτεία να πάρει μέτρα, αν οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν παίξουν τον ρόλο τους, μπορεί το επόμενο διάστημα, το οποίο το απευχόμαστε, να θρηνήσουμε θύματα.